Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΑ, θα θέλαμε να μας πείτε ποια ήταν τα θέματα τα οποία θέτησαν ο Σύλλογος επιτάπητος. Όταν κάνεις μια συνάντηση με τον ΣΕΠΑ και με ανθρώπους του τοπικού επιχειρήν, έχεις πολλά να συζητήσεις και η ατζέντα δεν εξαντλείται σε μια συνάντηση. Έχουμε πρώτον πυλών μια ακόμα καλή, όπως φαίνεται να εξελίσσεται, τουριστική περίοδο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πιο έτοιμοι από πέρυσι. Εντοπίσαμε τις αδυναμίες, τα λάθη, τις παραλήψεις. Συμφωνήσαμε σε ένα σχεδιασμό που πρέπει να γίνει και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από την πλευρά των επιχειρηματιών. Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση αυτών των ζητημάτων. Ανανεώσαμε το ραντεβού για τις αρχές του Φλεβάρι, γιατί είναι πολλά ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε όχι μόνο σε συνεργασία με τον ΣΕΠΗ, αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως είναι το ΚΤΕΛ, τα ταξί, ξενοδόχοι κλπ. Και θεωρώ ότι μέσα από ένα θετικό κλίμα συνεργασίας που καταγράφεται και έχει κατακτηθεί τα τελευταία χρόνια, θα βγούμε κερδισμένοι και κερδισμένοι προφανώς θα βγει η τοπική κοινωνία και κατ' επέκταση η τοπική οικονομία. Πρόεδρε, τα ζητήματα τα οποία θέσατε στον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο έχουν να κάνουν με το υπόμνημα το οποίο είχατε καταθέσει στον πρώτο και δεύτερο βαθμό πριν από λίγο διάστημα. Βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο μας για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν που έρχεται για να λύσουμε τα προβλήματα της προηγούμενης. Ταυτόχρονα όμως έχουμε καταθέσει στον Δήμαρχό μας και το υπόμνημα που καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει εδώ για τα θέματα τα οποία επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη μας ανέδειξαν. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΕΠΑ είναι ένας σύλλογος πολύ ενεργός, έχει πάρα πολλά μέλη τα οποία είναι ενεργά, έχουμε διαδικτυακή ενημέρωση και τηρούμε απολύτως τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς εδώ ήρθαμε να μεταφέρουμε στον Δήμαρχο όλο το feedback, όλη την ουσία αυτών που έχουμε πάρει από την περσινή σεζόν και να παλέψουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για την επόμενη. Και έχουμε πολλές συναντήσεις ακόμα να κάνουμε για το καλύτερο του νησιού. Έχει τρομολογηθεί κάποια ζήτημα από αυτά τα οποία έχετε θέσει προς την επίλυσή του? Κοιτάξτε, εμείς σαν σύλλογος θα συναντηθούμε με όλους. Όχι μόνο, εννοείται, ο πρώτος άρχον του νησιού θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάνε όλα τα θέματα. Αλλά και πέρα με το επιμελητήριο, με την περιφέρεια, με άλλους φορείς υπάρχουν συναντήσεις, με το εργατικό κέντρο. Θα επιδιώξουμε να κάνουμε με όλους για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και μακάρι να είναι προς το καλύτερο. Δήμαρχε, με αφορμή την επόμενη σεζόν, θα κάνετε και με παραγωγικούς φορείς κάποια συνάντηση για να δρομολογήσετε όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πρόεδρος? Το προανήγγειλα ήδη. Στα μέσα του Φλεβάρι, κατά πάσα πιθανότητα, θα βρεθούμε όλοι μαζί και για να αποτιμήσουμε, αλλά και κυρίως για να σχεδιάσουμε.